ζέστη, μας έκανε ο καιρός, μας άλλαξε τα φώτα. Είναι και πολλά άτομα τα οποία ήταν και, και στα προηγούμενα, στις προηγούμενες διαλέξεις εδώ, οπότε χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Επέλεξα να αρχίσω με αυτή την ομιλία και πέρυσι στο χειμερινό εξάμεινο ξεκινήσαμε πάλι με τη διατροφή και είχαμε καλεσμένη βέβαια μια γιατρό που μας μιλούσε για αυτά. Εγώ επέλεξα να ξεκινήσω με αυτή την ομιλία γιατί είμαι εδώ και από το 2011 συνεργάζομαι στο Πανεπιστήμιο στο ΑΧΕΠΑ, στο Ιατρείο Παχυσαρκίας. Έχω δει εκατοντάδες άτομα τα οποία ουσιαστικά υποφέρουν από αυτή την, να πω, διαταραχή, από αυτή την δυσκολία. Είχαμε και ομάδες μέχρι πριν τον κορονοϊό, μαζί με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Νικολάου, συντονίζαμε και ομάδες, οι οποίοι ερχόντουσαν στο ιατρείο και μετά τους παραπέμπανε για ψυχολογική υποστήριξη. Μετά τον κορονοϊό το ιατρείο έκλεισε, τώρα ξανά άνοιξε και συνεχίζουμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα οργανωθούμε. Για ένα διάστημα παρακολουθούσα κάποια άτομα online, συνεδρίες online και θα δούμε λίγο πώς θα πάει όλο αυτό εδώ. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσοι από εσάς από το κοινό έχετε προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα. Ναι, άλλοι μπορεί να είναι για κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, για κάποιο άλλο πρόσωπο. Ή ποιοι έχετε, ας πούμε, περισσότερο ενδιαφέρον από άποψη επιστημονική για το θέμα. Βλέπω ότι το κοινό είναι πάρα πολύ μεγάλο που το απασχολεί η διατροφή και η ψυχολογία. Δηλαδή, όλοι λίγο ή πολύ μας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, μια πολύ έτσι... πολύ κοινή σκηνή που μπορεί να μας συμβεί, να έχουμε τελειώσει ένα ολόκληρο κουτί με μπισκότα ή ένα πακέτο σνακ και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Παίρνουμε κάτι στα χέρια μας, το τρώμε, δεν έχουμε καμία επίγνωση ότι το τρώμε και δεν πεινάμε εκείνη την ώρα, δεν νιώθουμε αυτό το στομάχι μας που λέμε να γουργουρίζει. Νομίζω ότι το έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, εκτός από αυτούς που μας λένε ότι ξεχνάω να φάω, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που ξεχνάει να φάει. Και εμείς όλοι ζηλεύουμε που δεν ξεχνάμε να φάμε. Έχουμε βρεθεί πολύ συχνά σε αυτή την κατάσταση. Να τρώμε χωρίς να έχουμε επίγνωση του ότι τρώμε και την ώρα και χωρίς να πεινάμε. Επίσης, όλοι ξέρουμε ότι θα το φάμε και μετά θα νιώθουμε ενοχές. Τι ήθελα και το έφαγα τώρα, δεν το ήθελα. Για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για την συναισθηματική πείνα. Και όχι για μια πραγματική πείνα, όχι για μια βιολογική πείνα, δηλαδή μιλάμε για μια όθηση, παρόρμηση, να φάμε, η οποία δεν αφορά τη φυσιολογική πείνα που νιώθω όταν γουργουρίζει η κοιλιά μου και το ξέρω εκείνη την ώρα. Αλλά για μια κατάσταση η οποία αναπτύσσεται όταν εγώ μπορεί να νιώθω θλιμμένη, φοβισμένη, μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να είμαι θυμωμένη, πόσες φορές ας πούμε δεν έχει τύχει να κάθεστε στο σπίτι και να βαριέστε και να σηκώνεστε να πηγαίνετε στο ψυγείο να παίρνετε κάτι να μασουλάτε και μετά ξανά πάλι το ίδιο. Ή τα παιδιά στις εξετάσεις που επειδή διαβάζουν όλη τη μέρα, πολλά από αυτά βάζουν κιλά. Και αυτά όλα, πώς δηλαδή συνδέουμε τη διατροφή με τα συναισθήματα. Και γιατί αναφερόμαστε στα συναισθήματα. Γιατί τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά πρώτον να τα αναγνωρίζουμε, γιατί επιδρούν κυρίως σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο των σκέψεών μας, στο επίπεδο των συμπεριφορών μας και στο επίπεδο των κοινωνικών μας σχέσεων. Αν είμαι θυμωμένη, θα κάνω σκέψεις που θα είναι σκέψεις που θα έχουν θυμό μέσα, μπορεί να συμπεριφερθώ και με θυμό και επίσης αυτό να επηρεάσει και τη σχέση μου με έναν άλλον άνθρωπο. Τα συναισθήματα όμως έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή μας για να προσαρμοστούμε ως άνθρωποι στο περιβάλλον μας. Οι άνθρωποι των σπηλαίων είχαν και εκείνη ανάγκη τα συναισθήματα για να προσανατολιστούν και να βρουν το νόημα της ζωής. Δηλαδή ήταν απαραίτητο, και το έχουμε πει και σάρες στις προηγούμενες ομιλίες, ήταν απαραίτητο ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε στο σπήλαιο να βγει από τη σπηλιά του και να είναι σε επιφυλακή αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, μια απειλητική τίγρη, δηλαδή να τον περιμένει, θα ξεσπάσει καταιγίδα και έπρεπε το σώμα του όλο να προετοιμαστεί για την επίθεση. Και είναι αυτό που λέμε ότι έμπαινε στην κατάσταση μάχης ή φυγής.
ή θα έπρεπε να μπει στη μάχη ή να το βάλει στα πόδια για να γλιτώσει. Το ίδιο γίνεται όταν νιώσω απειλή και σε ψυχικό επίπεδο. Η καρδιά μας επιταχύνεται, ορισμένοι από τους μυς μας τεντώνονται, το πρόσωπό μας αλλάζει έκφραση και νιώθουμε την ανάγκη είτε να τσακωθούμε, να αμαλώσουμε, είτε να φύγουμε. Κύριε Τσοπίδου, επειδή είναι κάποια παράγοντα δεν βλέπουν το πρόσωπό σας λόγω του υπολογιστή. Τι να κάνω. Αν μπορείτε να πάτε λίγο πιο αριστερά, γιατί θέλω να σας βλέπω. Να κάνω. Βλέπετε τώρα. Το μικρόφωνο όμως. Ευχαριστώ. Μην σας βλέπετε. Έχω δύο. Ναι. Φαίνεται και το πίσω το... Ναι. Έτσι λοιπόν ο θυμός είναι ένα πολύ χρήσιμο συναίσθημα που μας δείχνει κάποια εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουμε ή κάποια πράγματα, κάποια όρια που πρέπει να βάλουμε, να εναντιωθούμε. Και όταν λέμε θυμό, να ξέρουμε ότι δεν εννοούμε την οργή, δεν εννοούμε να ξεσπάσω, εννοούμε να έρθω σε επαφή με κάτι που με πείραξε και να μπορέσω να το εκφράσω. Τα συναισθήματά μας επηρεάζουν την προσοχή μας. Διαφάνεια δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Για να δω έτσι τώρα, ναι. Λοιπόν, τα συναισθήματά μας επηρεάζουν και την προσοχή μας και την οπτική μας και πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε περίπτωση που αισθανθούμε κίνδυνο, η προσοχή μας συγκεντρώνεται σε αυτό που μπορεί να μας απειλήσει. Κάποιες φορές σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τίποτε άλλο και να παραλύσουμε. Πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να φοβηθούμε κάτι πολύ απλό, κάποιοι που φοβούνται, ας πούμε, κατσαρίδες, αράχνες, παραλύουν εκείνη την ώρα. Τι είναι λοιπόν ένα συνέστημα? Το συνέστημα προέρχεται από τη λατινική λέξη το ex movere ή immovere, που σημαίνει κίνηση προς τα έξω, θέτω σε κίνηση. Είναι καλό πράγμα να νιώθω τα συναισθήματά μου, είναι καλό πράγμα να νιώθω και το θυμό μου. Κατ' επέκταση, δηλαδή, η λέξη αυτή περιγράφει αυτό που μας θέτει σε κίνηση, τόσο προς τον έξω, όσο και προς τον εσωτερικό μας κόσμο. Πρόκειται το συναίσθημα για μια σωματική εκδήλωση, το νιώθω δηλαδή στο σώμα μου, η οποία συνδέεται με την αντίληψη ενός γεγονότος που λαμβάνει χώρα έξω από μας ή μέσα μας νοερά. Δηλαδή κάτι μπορεί να συμβεί έξω και εγώ να νιώσω κάτι, κάτι μπορεί να σκεφτώ και να νιώσω κάτι. Κάθε μικρό δευτερόλεπτο, ο εγκέφαλός μας λαμβάνει εκατομμύρια πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη, το χειρισμό και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Με τη σειρά τους, αυτές οι πληροφορίες επηρεάζουν άλλα ψυχολογικά φαινόμενα, όπως είναι η προσοχή, η μνήμη, η γλώσσα, λεκτική ή μη. Έτσι, η υποκειμενική εμπειρία, που αποκαλούμε συνέστημα αυτό που νιώθω εγώ, η Εμιλία, ως συνέστημα, στην καθημερινή μας γλώσσα, όταν λέμε φοβάμαι, αποτελείται από πολλά συστατικά. Τι γίνεται? Έχω μια οργανική μεταβολή στο σώμα μου. Μπορεί να έχω ταχυκαρδία, να υδρώνω, αλλάζει η αναπνοή μου. Και μια δόση αισθήσεων. Μπορεί να έχω σφίξιμο στην κοιλιά, κάποιες διαθέσεις, μου έρχεται να το σκάσω όταν δεν είμαι καλά. Και όλα αυτά καλυμμένα από σκέψεις που έρχονται μετά και λένε δεν θα τα καταφέρω. Οι επιστήμονες διακρίνουν κάποια πρωτογενή συναισθήματα που ονομάζονται βασικά και αυτά το 1970 ο ψυχολόγος Paul Ekman τα κατέταξε σύμφωνα με τις εκφράσεις του προσώπου και είδε ότι τα βασικά συναισθήματα είναι ο θυμός, ο φόβος, η απέχθεια, η χαρά, η θλίψη και η έκπληξη. Αυτά τα πρωτογενή συναισθήματα λειτουργούν σαν προγράμματα αυτόματης ενεργοποίησης για να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις αλλαγές του περιβάλλοντος μας. Αντίθετα, αυτό που προκαλεί το συναίσθημα δεν είναι καθολικό, δεν θα νιώσουμε όλοι το ίδιο αν δούμε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Εγώ μπορεί να φοβηθώ αν δω, ας πούμε, αν με βάλουν ψηλά σε ένα μπαλκόνι και δω το, κάτω το ύψος, κάποιος άλλος όχι. Κάθε συναίσθημα, όπως είναι η θλίψη, η χαρά, η απογοήτευση και η περηφάνεια, έχουν διαφορετική χημεία. Κάτι διαφορετικό γίνεται στο σώμα μου όταν τα νιώθω όλα αυτά εδώ και προκαλούν και μια διαφορετική αίσθηση. Έτσι, όταν νιώθω περήφανη, αυτή η περηφάνεια κινείται αργά προς τα πάνω και προς τα κάτω μέσα στο στήθος. Νιώθω περήφανη. Ενώ η απογοήτευση συχνά κινείται γρήγορα προς τα κάτω και μέσα. Το νιώθω απογοητευμένη. Αρχίζει να φύγει την κοιλιά, νιώθω το στήθος, το στέρνο. Και μπορεί να σχηματίζει και απομονωμένος κόμβος ένταση στο σώμα. Η κακή ψυχολογική κατάσταση επηρεάζει το ίδιο το σώμα και τις λειτουργίες του. Έτσι σκεφτείτε αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να νιώθετε κι εσείς σωματικά.
Όταν αισθανόμαστε λύπη, το σώμα ανταποκρίνεται πιο αργά. Όταν είμαστε θλιμμένοι, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν έχουμε χωρίσει, όταν έχουμε χάσει τη δουλειά μας, χάσει ένα δικό μας άνθρωπο, το σώμα μας νιώθει σαν άρρωστο. Και ενώ όταν είμαστε θυμωμένοι ή νευριασμένοι, το σώμα μας βρίσκεται σε ένταση. Τα χέρια μας τρέμουν, μπορεί το κεφάλι μας να πονάει, να νιώθουμε ζαλάδα. Γιατί μιλάμε για τα συναισθήματα? Γιατί τα συναισθήματα συνδέονται πάρα πολύ με τη διατροφή και με τον τρόπο με τον οποίο τρώω ή χρησιμοποιώ την τροφή. Η διατροφή η ίδια μπορεί να συμβάλλει στο να είμαστε και ψυχικά ανθεκτικοί. Αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης, ας γίνει τροφή το φάρμακο και το φάρμακο ας γίνει η τροφή, είναι μια πραγματικότητα. Για να είμαστε ψυχικά ανθεκτικοί, χρειάζεται να διατηρούμε ένα κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον στο σώμα μας και να προσπαθούμε όλο αυτό να το διατηρούμε. Αν μπορέσουμε δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, μειώνοντας το στρες, αν καθαρίσουμε τη διατροφή μας, το σύστημά μας ουσιαστικά θα αυτοθεραπευτεί και θα μάθουμε να χειριζόμαστε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Πώς όμως επηρεάζει το στρες την όρεξή μας? Και όταν λέμε στρες, δεν εννοούμε απλά μια κατάσταση που απαιτεί, που έχουμε οξύ στρες, μια απειλητική κατάσταση που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσω, γιατί αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο άγχος, το οποίο μπορεί να μας μειώσει την όρεξη. Αλλά αν το άγχος είναι μακροχρόνιο, δηλαδή αν είμαι σε μια δουλειά που υποφέρω, δεν νιώθω καλά και έχω συνέχεια άγχος. Αν ζω ως παιδί, ζω σε ένα περιβάλλον όπου οι γονείς μου δουλεύουν πάρα πολύ και εγώ νιώθω μοναξιά, νιώθω απόρριψη, νιώθω ότι μου λείπουν οι γονείς μου. Μπορεί ένα παιδί να έχει μακροχρόνιο στρες και δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει αυτό. Αυτό μπορεί να μας προκαλέσει αύξηση της όρεξης. Έτσι λοιπόν, στα παιδιά και στους ενήλικες, όταν βλέπουμε διαταραχές στην όρεξη, είτε πρόκειται για ανορεξία είτε πρόκειται για βουλιμία, δεν μιλάμε απλά για ζητήματα θέλησης. Δεν είναι κάτι το οποίο ο άλλος θέλει και τρώει ή δεν θέλει και δεν τρώει και δεν έχει θέληση. Με το παραταταμένο άγχος εκρίνουμε περισσότερη κορτιζόλη, η οποία αυξάνει την επιδημία να φάμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι μπορεί να επιλέξουν να φάνε junk food, τυρί, πίτσα ή ένα απολαυστικό εκλέρ όταν βρίσκονται υποπίεση. Γι' αυτό η απόλαυση που προέρχεται από κάποιο απολαυστικό φαγητό κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν έπρεπε να μας προξενεί πανικό, γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι άνθρωποι αυτό που έγινε, μαγειρεύαν, τρώγανε, βάλαν κιλά. Μετά όταν βγήκαμε από την καραντίνα ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι όλοι πιο βαριοί. Όταν όμως το άγχος γίνεται μη διαχειρίσιμο, κάποιοι άνθρωποι επηρεάζονται και στις διατροφικές τους συμπεριφορές. Είναι δύσκολο δηλαδή αυτό που είπαμε σε περιόδους έντονο άγχος να κρατάμε ένα πρόγραμμα διατροφής και συχνά αντί να τρώμε φρούτα και λαχανικά, αναζητάμε τροφές πλούσιες σε ζάχαρη, σε λιπαρά και αλάτι, τα οποία θα μας κάνουν να νιώσουμε απόλαυση και χαλάρωση για εκείνη τη στιγμή βέβαια. Είναι παροδικό. Γιατί η ζάχαρη τι κάνει, επιτρέπει την έκρηση κάποιων νευροδιαβιβαστών της χαράς, όπως τους λέμε, αλλά αυτό δεν διαρκεί πολύ και μετά από μία ώρα θέλουμε να ξαναπάρουμε τη δόση μας. Είναι σαν να λέμε ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και μετά πέφτουν απότομα και μετά εγώ θέλω να ξαναεπαναφέρω αυτή την κατάσταση, αναζητώ δηλαδή να φάω πάλι ζάχαρη, έτσι μια τάρτα σοκολάτα, ακόμη ένα παγωτό, μια τυρόπιτα, ένα μπέργκερ, ένα ποτήρι μπύρα, τα αναψυκτικά διεγείρουν τον επικλινή πυρήνα στον εγκέφαλο, στο κύκλωμα της ανταμοιβής ντοπαμίνης, σερωτονίνης και αισθανόμαστε ζωντανοί. Έτσι, σημαντικό ρόλο, τι μας λένε αυτά τώρα που θα σας πω, είναι λίγο τα πιο επιστημονικά και το σκεφτόμουν αν θα τα πρόσθετα σήμερα στην παρουσίαση, αλλά ήθελα λίγο. Είναι καινούργιες πληροφορίες που παίρνουμε πλέον από τις νευροεπιστήμες εδώ και αρκετά χρόνια. Ότι σημαντικό ρόλο στο σύστημα επιβράβευσης στον εγκέφαλο παίζει η ντοπαμίνη, ένας νευροδιαβιβαστής που μας κινητοποιεί στο να κόψουμε ένα δεύτερο κομμάτι κέικ. Υπάρχει ενεργοποίηση της ντοπαμίνης τόσο στην ανορεξία όσο και στην βουλιμία, αλλά με αντίθετο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα με τη διατροφή, είτε μιλάμε για βουλιμία είτε μιλάμε για ανορεξία, με κάποιο τρόπο ο εγκέφαλός του έχει καλωδιωθεί με έναν τρόπο δυσλειτουργικό.
Γι' αυτό και δεν είναι θέμα απόφασης αν θα σταματήσει να τρώει ή όχι, αλλά θέμα ξανά εκπαίδευσης, ψυχολογικής υποστήριξης, διατροφής. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλά πηγαίνω, παίρνω μια διατροφή και μετά είμαι αδύναμη και δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Όπως και στα άτομα τα οποία πάσχουν από νευρική ανορεξία, που η νευρική ανορεξία είναι πάρα πολύ σοβαρή νόσος, με μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πιστεί ο άλλος απλά ότι μπορεί να σταματήσει να τρώει ή να φάει στην περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει να μην τρώει. Εδώ βλέπουμε τις μαγνητικές τομογραφίες, οι οποίες αποτελούν επανάσταση στην ευρωαποικόνηση του εγκεφάλου, γιατί τι κάνουν, καταγράφουν την εγκεφαλική δραστηριότητα και ανοιχνεύουν τις αλλαγές της αιματικής ροής. Έτσι μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την διατροφή. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η αιματική ροή στον εγκεφαλικό φλοιό σχετίζεται άμεσα και θετικά με την νευρονική ενεργοποίηση. Όταν μια εγκεφαλική περιοχή είναι ενεργοποιημένη, η αιματηρή ροή σε αυτή την περιοχή αυξάνει. Έτσι βλέπουμε λοιπόν, και έτσι όταν ένας άνθρωπος συνηθίσει να παίρνει συνεχώς ευχαρίστηση μέσα από ζάχαρη, από υδατάνθρακες, από το junk food, είναι σαν να συνεχώς ντοπάρει τον εγκέφαλό του, σε σημείο που όλο αυτό γίνεται τόσο εκπληκτικό που δεν είναι εύκολο να σταματήσει απλά και μόνο με μια απόφαση. Ο ρόλος που έχουν ο εγκέφαλος και τα γονίδια και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητα στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών επιτρέπει στους ασθενείς και στους θεραπευτές να κατανοήσουμε καλύτερα το αιτιολογικό πλαίσιο της αιτίας, δηλαδή, και να παρέχουμε μια πιο ουσιαστική θεραπεία. Έτσι λοιπόν, η παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να περιλαμβάνει σχήματα ψυχοθεραπείας, όπως είναι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, και θα σας πω κάποιες τεχνικές μετά, απλά πράγματα, είναι παρόλο που εδώ ακούγονται πολύπλοκα, η διαπροσωπική θεραπεία, δηλαδή η ψυχοθεραπεία, η ατομική, η διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, που είναι μοντέλο ψυχοθεραπείας, θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης, για να μετατοπιστούν οι νευροβιολογικές αποκρίσεις, για να αλλάξουμε δηλαδή την καλωδίωση του εγκεφάλου. Όπως η γνώση, να αλλάξει δηλαδή, να αλλάξουν κάποιες κατασκευές, να αλλάξει η συμπεριφορά, να αλλάξουν μετά και οι κοινωνικές σχέσεις και το συναίσθημά μας, και όλα αυτά για να ξαναπροσαρμόσουμε τον εγκέφαλό μας σε μια πιο, να το πω, φυσιολογική λειτουργία. Συνδυαστικά αυτές οι παρεμβάσεις, αυτό που είπαμε, αποσκοπούν στην αλλαγή της δομής του εγκεφάλου. Οι μεγαλύτερες εγκεφαλικές αλλοιώσεις στα άτομα που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές εντοπίστηκαν στο μετεχμιακό σύστημα. Το μετεχμιακό σύστημα του εγκεφάλου είναι αυτό που ελέγχει το κύκλωμα του χρόνιου πόνου και των συναισθημάτων. Σχετίζεται δηλαδή οι διαταραχές στη διατροφή, σχετίζονται με τα συναισθήματα. Περιλαμβάνει την αμυγδαλή. Η αμυγδαλή είναι ένα πολύ μικρό όργανο μέσα στον εγκέφαλο, όχι αμυγδαλές, ο υπόκαμπος, την ψαλίδα, τα μαστοειδή σωμάτια, την υπόφυση, τον υποθάλαμο, την έλικα του προσαγωγείου, τον προμετωπιαίο φλοιό και τα βασικά γάγλια. Η αμυγδαλή είναι πάρα πολύ σημαντικό όργανο, το οποίο στην αμυγδαλή αποθηκεύονται, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, όλα τα συναισθηματικά βιώματα που έχουμε, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ο υπόκαμπος μέχρι τα 4 περίπου έτη. Ο υπόκαμπος αναπτύσσεται μετά το 4ο έτος περίπου της ηλικίας μας, και εκεί έχουμε αυτή λεγόμενη αυτοβιογραφική μνήμη, δηλαδή εκεί θυμόμαστε εγώ που έπαιζα στο σπίτι, στην αυλή, και η μαμά μου είπε αυτό. Μέχρι τότε δεν έχουμε αυτού του τύπου μνήμη, έχουμε κυρίως το συναίσθημα που αποθηκεύεται στην αμυγδαλή. Το χρόνιο στρες σχετίζεται με την απουσία ασφαλούς και προστατευτικής επαφής, δηλαδή όταν δεν υπάρχει για μένα ένα προστατευτικό περιβάλλον, όταν δεν υπάρχει μια φιγούρα, αυτό που λέμε φιγούρα, η οποία εγώ θα νιώθω ότι μπορώ να κουμπίσω εκεί ως παιδί, ότι είναι εκεί για μένα, επιδεινώνει το σχηματισμό του εγκεφαλικού κυκλώματος. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει κάποια ψυχικά τραύματα που μη φαντάζεστε, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι το σοβαρό με την ευθύνη. Δεν είναι ανάγκη να μας κλειδώνουν σε υπόγεια ή να μας χτυπάνε όλη την ημέρα. Το πώς βιώνει ο καθένας μια κατάσταση ως τραυματική είναι εντελώς υποκειμενικό.
Αυτό αλλάζει τα επίπεδα των ορμονών του στρες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συναισθηματική και βιολογική απορρίθμιση, να νιώθουμε ανησυχία και κατάθλιψη, και αυτό να οδηγεί έναν άνθρωπο να αναζητά, να ανακουφιστεί, να κάνει αυτό την αυτορρύθμιση μέσα από το φαγητό ή με άλλες ουσίες. Όπως είναι, ας πούμε, το αλκοόλ, όπως είναι οι ουσίες. Επίσης, το προγεννητικό στρες, μπορεί δηλαδή μια μητέρα η οποία να είναι πάρα πολύ αγχωμένη, όλο το ενδομήτριο περιβάλλον να είναι πάρα πολύ στρεσογόνο, αυξάνει την νορεπινεφρίνη, που προκαλεί διέγερση και αναταραχή, μειώνει τα επίπεδα της ντοπαμίνης και της σερωτονίνης και με αποτέλεσμα να έχουμε κατάθλιψη, ανησυχία, συναισθηματική δυσαρμονία. Όλο αυτό είναι το ενδομήτριο περιβάλλον, το οποίο μεγαλώνει το μωρό και επηρεάζεται. Έτσι, οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ασφαλής επαφή του παιδιού, όσο περισσότερο δηλαδή ένα παιδί νιώθει ασφαλής στο περιβάλλον του, τόσο μαθαίνει να έχει αυτοέλεγχο στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ένα παιδάκι δηλαδή που το βλέπουμε ότι μπορεί να οργανώνεται καλύτερα από ένα άλλο, μας δείχνει ότι έχει ένα περιβάλλον πιο υγιές, πιο ασφαλή περιβάλλον από ότι ένα άλλο που βλέπουμε διάφορα θέματα να έχουν με τη διατροφή, είτε με το να τρώει είτε με το να μην τρώει. Το χρόνιο και τοξικό στρες μπορεί να χειροτερέψει τη σωστή ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυκλωμάτων, με αποτέλεσμα την ανησυχία και τα προβλήματα αυτοελέγχου. Στις διατροφικές διαταραχές, η αμυγδαλή, αυτό που σας είπα, η αποθήκη συναισθηματικής συγκινησιακής μνήμης, υπερλειτουργεί, είναι συνεχώς υπερδιέγερση. Στην αμυγδαλή όμως γίνεται η σύζευξη, εκεί δηλαδή έρχονται όλες οι πληροφορίες που συνδέονται με τα συναισθήματα. Είναι δηλαδή υπεύθυνη για το πώς αντιλαμβανόμαστε τις πληροφορίες που γεννούν το φόβο, την απειλή, το άγχος, οτιδήποτε δηλαδή προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και κρίνεται ως απειλή. Αν εγώ δηλαδή περπατάω στον δρόμο και έρθει κάποιος από πίσω μου και εγώ αισθανθώ απειλή, και επειδή μπορεί ως παιδί να έχω βιώσει ένα ανάλογο βίωμα ή μπορεί να έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια η οποία ήταν πάρα πολύ αγχώδη, αμέσως η αμυγδαλή μου μπορεί να μπει σε υπερδιέγερση. Σε έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να μην συμβεί το ίδιο. Ακόμη και απειλές που επιδρούν στην προσωπικότητα μεταφέρονται στην αμυγδαλή. Δηλαδή, ακόμη και αν μας απειλούν ότι είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, και αυτά όλα μπορούν να μεταφερθούν στο επίπεδο της αμυγδαλής. Υπάρχουν επίσης και άλλα πολλά συναισθήματα που εμπλέκονται στη λειτουργία της αμυγδαλής, όπως είναι η μνήμη παλαιότερων γεγονότων με συναισθηματική φόρτιση, αυτό που σας είπα, η ασυνείδητη μνήμη, αυτό που λέμε ότι το παιδί δεν θυμάται, δεν καταλαβαίνει, δεν ισχύει. Μπορεί να μην θυμάται με βάση την αυτοβιογραφική μνήμη, υπάρχει όμως το αποτύπωμα του συναισθηματικού βιώματος. Το οποίο μπορεί να έχει προκαλέσει αυτό που λέμε φόβο, απειλή, άγχος ή χαρούμενα συναισθήματα. Αυτό το παλιά που λέγανε, αυτό το παιδί να κλάψει, θα ανοίξουν τα πνευμόνια του και θα μάθει τελικά να μην γκρινιάζει αν δεν το πάρει σαν αγκαλιά, είναι ό,τι πιο καταστροφικό μπορεί να γίνει για ένα μωρό. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά ότι αν κλάψει και το αφήσουμε, ότι έτσι εκπαιδεύεται. Ένα παιδί νιώθει, ένα μωρό μάλλον, γιατί δεν μιλάμε για νήπια, ένα μωρό νιώθει εγκατάλειψη όταν το αφήνουμε να κλάψει. Η αμυγδαλή του μπαίνει σε τέτοια μεγάλη υπερδιέγερση και μπορεί όλο αυτό να έχει αφήσει και να λιώνει τη δομή του εγκεφάλου. Πώς μεταφράζεται όλη αυτή η αλλίωση του εγκεφάλου στη συμπεριφορά μας? Τα άτομα με διατροφικές διαταραχές παρουσιάζουν μη φυσιολογικές αποκρίσεις στα τρόφιμα και την εικόνα του σώματός τους λόγω υλικούς παραγωγής ντοπαμίνης και σερωτονίνης. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό αν έχετε κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα με το φαγητό, μην του πείτε πάλι δεν μπόρεσες να κρατηθείς, πάλι δεν είσαι δυνατός, πάλι ή στον εαυτό σας. Μην είστε αυστηροί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι αλλαγές στην νευροβιολογία του εγκεφάλου περιλαμβάνουν την τροποποιημένη λειτουργία της ντοπαμίνης και της σερωτονίνης, προσπαθούν απερνοσμένα να βρουν τρόπους για να αποκαταστήσουν τον έλεγχο στη ζωή τους μέσα από μια σύνθετη σύνθεση εγκεφαλικά λανθασμένων πυροδοτήσεων. Τι σημαίνει όλο αυτό εδώ? Επειδή νιώθω στρες και άγχος, θέλω να αναποφυστώ και ο τρόπος που έμαθα να αναποφύζομαι είναι να πάρω να φάω αυτά τα μπισκότα. Ή να φάω τέλος πάντων, να φάω κάτι που θα με αναποφύσει, να φάω τα τάνθρακ. Αυτό έχει δημιουργήσει πια
μία σύνδεση, μία τέτοια καλωδίωση μέσα στον εγκέφαλό μου, λανθασμένη βέβαια. Τα ολοένα αυξανόμενα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μια αλλοιωμένη ισορροπία στα σήματα του εγκεφάλου όσον αφορά το τι είναι επιβράβευση, το νιώθω σε επιβράβευση, πολλές φορές μου λένε «Μα δεν θέλω να στερήσω τον εαυτό μου από αυτή την απόλαυση που είναι το φαγητό». Δεν είναι απόλαυση με την έννοια της απόλαυσης, αν σκεφτώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παραπάνω κιλά κινδυνεύει πάρα πολύ να πάθει πολλές ασθένειες, από καρκίνο μέχρι έμφραγμα, μέχρι καρδιαγκιακά, αυτοάνοσα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απόλαυση, χωρίς να έχουμε επαφή με το ότι αυτό είναι ταυτόχρονα και πολύ αυτοκαταστροφικό. Τα ολοένα αυξανόμενα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μια αλλοιωμένη ισορροπία στα σήματα του εγκεφάλου, όσον αφορά το τι είναι επιβράβευση και το τι όχι, επηρεάζει έτσι και πολλές πτυχές της ζωής των ανθρώπων και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η διαταραγμένη διατροφή. Ταυτόχρονα διαστρεβλώνεται και η εικόνα του σώματος, ειδικά στην ανορεξία, όπου εκεί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι, λεπτό ένας άνθρωπος, κυρίως τα κορίτσια γιατί είναι γένος θηλυκού, υπάρχουν και αγόρια, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κορίτσια. Λόγω της βλάβης του πνευματικού λοβού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας στο χώρο, δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι πάρα πολύ αδύνατες, ενώ λόγω της υπερδιέγερσης της αμυγδαλής μπαίνει μπροστά το ένστικτο επιβίωσης και έτσι πρώτα δρούν, μετά αισθάνονται και μετά σκέφτονται. Αυτό είναι το παρορμητικό. Πρώτα κάνω και μετά αισθάνομαι και μετά σκέφτομαι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύονται αυτοκαταστροφικές σκέψεις, έτσι βλέπετε, σας λέω και τι μπαίνει σε υπερλειτουργία, είναι ανώτερη περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού, και αυτές οι καταστροφικές σκέψεις ηρεμούν με τρόπους αντιστάθμισης, που ποιοι είναι οι τρόποι αντιστάθμισης, μπορεί στην νευρική ανορεξία να αρχίσουν να κάνω πάρα πολύ γυμναστική, στη βουλιμία να θέλω να κάνω εμετούς, να μην τρώω, ας πούμε, για ένα 24ωρο και στην νευρική ανορεξία φυσικά με το να μην τρώω καθόλου. Φαίνεται πως επικρατεί περισσότερο εδώ η οδός του κογχωμετοποιαίου φλοιού και της αμυγδαλής και ο άνθρωπος αντιδρά είτε αποφευκτικά ή παρορμητικά γύρω από την τροφή. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις η νευρική ανορεξία με τη βουλιμία είναι τα δύο άκρα ενός συνεχές. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τουλάχιστον η βουλιμία είναι σε καλύτερο επίπεδο από ότι η ανορεξία. Η νευρική ανορεξία είναι πάρα πολύ σοβαρή νόσος. Η βουλιμία είναι καλύτερη γιατί έχουμε και τις φάσεις που το άτομο θα φάει κιόλας. Δεν είναι τόσο άκαμπτο το σχήμα. Και φυσικά έχουμε και την η βουλιμία η οποία δεν χρησιμοποιεί κάποιος και αντισταθμιστικές συμπεριφορές καθόλου, δεν κάνει ούτε μετρούς ούτε τίποτα, απλά μπορεί να τρώει, κάποιες φορές να σταματάει, μετά να ξανατρώει, αλλά να αυξάνεται το βάρος του, να νιώθει πολύ άσχημα με τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να, πρώτα απ' όλα, τι να κάνουμε, να ξεχωρίσουμε τη βιολογική πείνα, την ψυχολογική πείνα. Όλοι ξέρετε πώς είναι όταν πεινάτε, πώς είναι όταν γουργουρίζει η κοιλιά σας και θέλετε να φάτε. Και άλλο είναι η ψυχολογική πείνα, κατά την οποία κάτι νιώθω εκεί την ώρα, κάτι θέλω, δεν αισθάνομαι καλά, λέω ας πάρω κάτι να φάω ή βγαίνω έξω βαριέμαι, είμαι με τους φίλους μου, δεν θέλω να φάω, λατρώνει άλλο, δεν πειράζει, φάω κι εγώ. Η τροφή λοιπόν αποτελεί το σύμπτωμα και οι αιτίες είναι πολύ βαθύτερες. Όταν η νευρική πείνα γίνεται ουσιαστική, το πρόσωπο, δηλαδή όταν αρχίζω και νιώθω, ας πούμε, πολλές φορές νιώθω οι άνθρωποι νευρικοί, και τότε μπορεί να αρχίσουν να κάνουν κρεπάλες, να φάω πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτό το λεγόμενο το επεισοδιακή διαταραχή της βουλιμίας, το binge το λεγόμενο, θα κρατιέμαι, είμαι σε διατροφή, κάνω δίαιτα το λεγόμενο και μετά δεν αντέχω και θα πάω στο σπίτι και θα τρώω το ένα πίσω από το άλλο. Και μετά από αυτό έρχεται το αίσθημα της ενοχής. Γιατί τα έφαγα όλα αυτά εδώ, αφού δεν πεινούσα. Αυτό που σας είπα. Πολλά άτομα που υποφέρουν από υπερφαγικές κρίσεις, και ειδικότερα από νευρική βουλιμία, μπορεί να αισθάνονται κατάθλιψη, να έχουν χαμηλό ηθικό,
όταν τους ρωτάς, δηλαδή, πώς είσαι μέσα στις συνεδρίες, συχνά είναι συνδυασμένο και με κατάθλιψη. Ντρέπονται, αυτό που λένε συνήθως είναι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ, δεν μπορώ να κρατηθώ. Ντρέπονται για την έλλειψη θέλησης. Νιώθουν ένοχα, γιατί πολλές φορές μπορεί να τρώνε κρυφά και δεν θέλουν να το ανακαλύψουν οι άλλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της βουλιμίας, το να τρώνε κρυφά. Επίσης, κάνουν πολύ αυστηρή αυτοκριτική και η κατάθλιψη, παρόλο που μπορεί να είναι πολύ σοβαρή, εμφανίζεται ως δευτερεύουσα στο πρόβλημα της διατροφικής διαταραχής. Δηλαδή, σχεδόν κανένα από αυτά τα άτομα δεν αναρωτιέται πρώτα μήπως μου συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό που, στο οποίο εστιάζονται είναι στο σύμπτωμα, το βάρος μου. Γιατί είμαι έτσι και γιατί δεν αδυνατίζω. Αυτό είναι ο κύκλος ο οποίος σας περιέγραψα πριν, ότι μπορεί, ας πούμε, να νιώθω, να το δω, στο seek comfort είναι το να θέλω να φάω για να ανακουφιστώ, θα φάω, θα κάνω αυτό την κρίση υπερφαγίας, μετά αρχίζω να μισώ τον εαυτό μου, γιατί το έκανα αυτό εδώ τώρα, δεν ήθελα να τα φάω όλα αυτά εδώ, δεν αισθάνομαι καλά με εμένα, μετά νιώθω μοναξιά, πολύ, θλίψη, κατάθλιψη και ξανά πάλι, για να ανακουφίσω αυτό το σύμπτωμα που έχω, μετά θα ξαναφάω πάλι, μετά πάλι τα ίδια. Συνήθως τα άτομα αυτά, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν πρόβλημα με τη διατροφή, αισθάνονται ότι δεν έχουν αξία, έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και κάποιοι έχουν την τάση να είναι αγχώδεις και να παρουσιάζουν και αλλαγές στη διάθεση. Πολλοί από αυτούς είναι τελειομανείς, θέτουν πολύ υψηλούς στόχους, τείνουν σε όλες τις πλευρές της ζωής τους και πολλές φορές οι στόχοι τους μοιάζουν να μην είναι ρεαλιστικοί. Έτσι την ερώτηση, ας πούμε, όταν κάποιος έχει πάρα πολλά κιλά και ρωτήσουμε ποιο είναι το βάρος που θα ήθελες, το ιδανικό βάρος που θα ήθελες να φτάσεις, μπορεί να πούνε, ας πούμε, 30 κιλά κάτω, το οποίο είναι αρχικά ο στόχος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και το σημαντικό είναι να μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ένα ρεαλιστικό στόχο, να το σπάσει σε κομμάτια και να πει εγώ θέλω να κατέβω 10 κιλά και μετά θα δω, και να μην απελπίζεται όταν ξεκινάει και να βλέπει τα 30 κιλά, γιατί αν βλέπω μόνο το πώς θα χάσω 30 κιλά, πολύ δύσκολο να φτάσω εκεί, γιατί μπορεί να απογοητευτώ αν δεν κομματιάσω λίγο και αν δεν βάλω πιο ρεαλιστικούς στόχους. Επίσης έχω την τάση να βλέπω τα πράγματα με όρους άσπρο-μαύρο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ο λεγόμενος διχοτομικός τρόπος σκέψης. Θα κάνω δίαιτα, απαγορεύεται να το φάω αυτό εδώ. Δεν θα φάω γλυκό, γιατί αν το φάω τέλος, μετά θα φάω και το ψωμί, θα φάω και εκείνο, θα φάω και το άλλο. Και έτσι μπαίνουν σε ένα άκαμπτο σχήμα, το οποίο κρατιούνται. Δεν μπορεί αυτό να διατηρηθεί για πάρα πολύ καιρό, όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι μας απαγορεύουν, το μυαλό μας είναι εκεί. Και τότε θα σπάσει αυτό και θα αρχίσω να τρώω πάρα πολύ. Αυτό είναι όλα ή τίποτε. Άσπρο μαύρο. Και αυτό αποτυπώνεται και στις σκέψεις και στις κατασκευές που μπορεί να έχει, στις νοητικές κατασκευές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Θα εγκαταλείψω μια μη ικανοποιητική σχέση όταν θα γίνω λεπτή. Δεν βλέπω ότι η σχέση μου δεν με ικανοποιεί και δεν έχει σημασία που είμαι παραπάνω κιλά, να δουλέψω πάνω στη σχέση μου και να μπορέσω να φύγω. Βάζω ως προϋπόθεση το βάρος. Ή ας πούμε, αν είμαι λεπτή, τότε μόνο μπορώ να νιώσω ότι αξίζω. Τότε θα πάω να ψάξω να βρω για δουλειά. Τότε θα κάνω εκείνο. Είναι σαν να μπαίνει αυτό συνεχώς ως το πρωταρχικό πρόβλημα, χωρίς να αντιμετωπίζω τα άλλα θέματα που είναι θέματα αυταξίας, θέματα διαπροσωπικών σχέσεων. Γενικά μιλώντας για τα άτομα που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές, είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι και οι οικογένειές τους έχουν έντονα θέματα εμφάνισης και επίτευξης στόχων. Δηλαδή, έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες που είχαν υψηλούς στόχους, είτε μπορεί να αφορά την εμφάνιση, είτε τα επιτεύγματα, είτε το να είμαστε καλοί, να πετυχαίνουμε πράγματα. Έτσι, δυσλειτουργικές σκέψεις όπως για να είμαι ελκυστική πρέπει να είμαι λεπτή ή κανένας δεν θα ήθελε να με προσλάβει έτσι όπως είμαι, τι κάνουν, συντηρούν συνεχώς μια αρνητική εικόνα σώματος, η οποία όμως αντί να με κάνει να μην φάω, με κάνει ακριβώς το αντίθετα, να τρώω πιο πολύ. Και κατά τη διάρκεια της απώλειας που προσπαθεί κάποιος να χάσει βάρος, είναι σημαντικό όμως ένας άνθρωπος να αποκτήσει μια πιο θετική εικόνα του σώματός του. Δηλαδή, να αποδεχτεί πρώτα το πώς είναι,
να αποδεχτεί ένα πιο φυσιολογικό βάρος πριν φτάσει στον επιθυμητό στόχο. Τώρα, μερικές στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν είστε πεινασμένοι ή όταν δεν πεινάτε. Δηλαδή, κάθεστε κάπου και λέτε τώρα, εγώ δεν πεινάω, αλλά το μυαλό μου είναι εκεί, θέλω να φάω. Πρώτα απ' όλα, θέλει λίγο να σκεφτώ, να σταθώ, πεινάω τώρα εγώ, θέλω να φάω. Το δεύτερο που λέμε είναι να μιλήσετε με την τροφή και θα σας πω τι είναι αυτό, δεν μιλάμε με την τροφή, μιλάμε με τον εαυτό μας ουσιαστικά. Να εντοπίσουμε την πραγματική μας πείνα. Εκείνη την ώρα πεινάτε ή έχετε ανάγκη από κάτι άλλο. Τι θέλω, μπορεί να είμαι μόνη, να νιώθω μοναξιά, να θέλω μια αγκαλιά, να θέλω να μιλήσω με κάποιον. Μπορεί να είμαι κοιμωμένη, μπορεί να είμαι αγχωμένη γιατί μόλις πήρα το λογαριασμό της ΔΕΗ και ταράχτηκα. Μπορεί να έχω ανάγκη από επιβεβαίωση, να μου πουν μια επιβράβευση, να μου πουν μπράβο, τι καλά που τα έκανες. Κάντε μια λίστα από τι χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή και όχι το φαγητό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που αντικαθιστά το φαγητό εκείνη τη στιγμή. Και προσπαθήστε να δείτε τι είναι αυτό που παίρνετε από το φαγητό και δεν το παίρνετε από κάτι άλλο που θα χρειαζόσασταν. Αυτό που λέμε μιλήστε με την τροφή, ουσιαστικά μιλάω με τον εαυτό μου, μπορεί να φαίνεται πολύ ηλίθιο πράγμα, αλλά περνάω, ας πούμε, από το ζαχαροπλαστείο και βλέπω ένα πολύ ωραίο cheesecake. Και λέω, θα πω μέσα, θα το πάρω, το θέλω πάρα πολύ. Είναι να ρωτήσω όμως, τι θέλω εγώ τώρα, όταν θέλω το cheesecake, τι είναι αυτό, θέλω μια αγκαλιά, θες να με αγκαλιάσεις τώρα, θα σε πάω και θα με καθησυχάσεις, θα είσαι ο φίλος μου. Προφανώς και η απάντηση είναι όχι. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει το cheesecake εκείνη τη στιγμή είναι να μου δώσει μια προσωρινή ικανοποίηση και μετά θα ακολουθήσουν οι άπειρες τύψεις. Όμως, μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας πολύ περισσότερο από τις τύψεις. Μπορούμε, δηλαδή, πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό που νιώθουμε μέσα μας, τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Επίσης, υπενθυμίστε λίγο στον εαυτό σας τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν το φάτε αυτό εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που θέλετε να φάτε για να ικανοποιήσετε τη συναισθηματική σας πείνα και δεν μπορεί να είναι και η τελευταία, μπορώ να σας το πω κι εγώ, που ο λόγος κιόλας που επέλεξα να ασχοληθώ και τόσα χρόνια με τη διατροφή είναι γιατί κι εγώ η ίδια αντιμετωπίζω συνεχώς αυτή την συνεχόμενη πάλι το να το φάω, να μην το φάω, να κρατηθώ, να το... Δοκιμάστε τον εαυτό σας λέγοντας, αν ορμήσω στην τούρτα, τότε κατά πάσα πιθανότητα μετά πώς θα αισθανθώ. Απογοητευμένη, ματαιωμένη, πρισμένη, κοιλιά, βαριά. Υπενθυμίστε λοιπόν εκεί την ώρα, τρώγοντας αυτό το cheesecake, θα μπορούσε να με κάνει να νιώσω καλά προσωρινά, αλλά αυτή η καλή αίσθηση δεν θα διαρκέσει για πολύ, είναι και κρατάει για πάρα πολύ λίγο. Μετά δεν νιώθουμε καλά. Συν το ότι βέβαια οι υδατάνθρακες μας ρίχνουν και ορμονικά. Το φαγητό δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε τη θλίψη μας, ούτε το φόβο μας, ούτε τη μοναξιά μας. Μπορεί να νιώσουμε κάποια ανακούφιση όταν τρώμε, αλλά αργότερα, όταν τρώμε το τελευταίο κομματάκι, θα καταλήξουμε εκεί ακριβώς που ήμασταν και πριν. Θα είμαστε στενοχωρημένοι, θα μείνουμε με τη θλίψη, θα είμαστε φοβισμένοι. Δεν φεύγει αυτό εδώ. Δεν θα αντικαταστήσει κάτι από αυτά που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό, καλό είναι να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα σημεία χωρίς να καταφεύγουμε σε τρόφιμα. Αν νιώθουμε λυπημένοι, δεν πειράζει, ας κλάψουμε. Μπορεί έτσι να νιώσουμε και μια ανακούφιση. Αν φοβόμαστε και θέλουμε να νιώσουμε ασφαλείς, πρώτα απ' όλα να σας αποδεχτούμε αυτό, ότι φοβόμαστε. Το να φοβόμαστε είναι και χρήσιμο και φυσιολογικό. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε στον εαυτό μας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να τα διαχειριστούμε τα πράγματα, να σκεφτούμε στο παρελθόν καταστάσεις που τα βγάλαμε πέρα. Πρόσφατα είχα μια κοπέλα η οποία θα πήγαινε σε καινούργια δουλειά. Και πριν από δύο μέρες όταν είχαμε τη συνεδρία, πάλι ήταν το ίδιο σκηνικό. Και δεν μπορώ, και τρέμουν τα πόδια μου, και σκέφτομαι πώς θα πάω, και πώς θα πάω με το αυτοκίνητο, και αν θα βρω παρκάρισμα, και πώς θα είναι εκεί το μέρος, και θα είναι όλοι άγνωστοι, και πώς εγώ θα προσαρμοστώ. Όταν κάναμε τη συνεδρία μετά από μια εβδομάδα, και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τίποτα από αυτά εδώ δεν ήταν πραγματικότητα, γιατί μόνο την πρώτη μέρα έτσι ήταν, της φάνηκε λίγο περίεργο και μετά ήταν πολύ ωραίο το κλίμα και άρχισε να νιώθει ενθουσιασμό που είναι καινούργιο το περιβάλλον, καινούργια ερεθίσματα.
και σκεφτόταν το πόσο πολύ φοβόταν τις προηγούμενες μέρες, χωρίς αυτό να είναι πραγματικό. Αν απ' την άλλη είμαστε μόνοι μας, να θυμόμαστε ότι έχουμε την πολύτιμη ευκαιρία να είμαστε και παρέα με τον εαυτό μας. Το να είναι κανείς μόνος του είναι μια θεμελιώδης εμπειρία για να ανοίξουμε ένα πραγματικό διάλογο με τις δικές μας ανάγκες. Πώς νιώθω όταν είμαι μόνη μου? Τι είναι αυτό που δεν μπορώ να αντέξω? Περνάω καλά? Δεν περνάω καλά? Επίσης, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Μπορεί να μην μπορείτε να αντιμετωπίσετε πάντοτε τον τρόπο με τον οποίο νιώθετε σε μια δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να μην βρίσκετε λύση στο πρόβλημά σας εκείνη την ώρα. Μα νιώθω μοναξιά, πού να βρω παρέα? Άμα δεν έχω σχέση, πού να τη βρω εκείνη την ώρα? Άμα λείπει, ας πούμε, το παιδί μου μακριά και εγώ θέλω να το δω, δεν γίνεται να το δω. Δεν πειράζει. Μπορώ απλά να το νιώσω και να το βάλω εκείνη την ώρα στην άκρη. Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να πάρετε το χρόνο σας, να βάλετε στην άκρη τα συναισθήματά σας μέχρι τη στιγμή που θα μπορείτε να ασχοληθείτε ξανά με αυτά. Ή το θύμωσα. Θύμωσα πάρα πολύ με μια κατάσταση. Εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορώ να καταλάβω κάτι ή να μην μπορώ να το επεξεργαστώ. Αργότερα μπορώ να σκεφτώ τι ήταν αυτό που με θύμωσε. Ήταν κάτι που είπε ο άλλος, πώς ένιωσα μέσα μου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα τα καταπιέσετε τα συναισθήματά σας και θα υποκριθείτε ότι δεν υπάρχουν. Θα φροντίσετε γι' αυτά, αλλά όχι τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να δοκιμάσετε να πείτε στον εαυτό σας: έχω πολύ μεγάλη επιθυμία να φάω αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχω συναισθηματική πείνα γιατί μόλις έφαγα. Δεν χρειάζομαι να φάω κι άλλο φαγητό. Κάτι άλλο χρειάζομαι. Ή δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή να αφιερώσω όλη μου την προσοχή στα πεινασμένα μου συναισθήματα, επειδή μπορεί να είμαι στη δουλειά. Συνοδεύω τα παιδιά μου στο σχολείο ή κάνω άλλες δραστηριότητες. Θα αναλάβω να με φροντίσω, να φροντίσω τα συναισθήματά μου το συντομότερο δυνατό. Αλλά προς το παρόν αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, όπως σας είπα και στις προηγούμενες διαλέξεις, μπορείτε να πάρετε βαθιές αναπνοές. Βαθιές αναπνοές ηρεμούν πάρα πολύ το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, μας παίρνουν σε κατάσταση ισορροπίας, ηρεμίας και θα βιώσω το συναίσθημα που έχω, χωρίς όμως να αγχωθώ, να πανικοβληθώ. Αυτό που σας είπα, να αναπνεύσετε, οι αναπνοές μας φέρνουν σε ένα επίπεδο ηρεμίας, όπως και ο διαλογισμός. Και αυτό που λέμε η τεχνική της διάσπασης προσοχής. Επίσης μπορεί να φαίνεται χαζή τεχνική, αλλά δεν είναι. Όπως ένα μικρό παιδί, το οποίο μπορεί να κλαίει, να χτυπιέται στο πάτωμα, επειδή είναι ταραγμένο, ό,τι και να το πούμε εκείνη την ώρα, δεν πρόκειται να ηρεμήσει, αν το μιλήσουμε λογικά, γιατί αυτό έχει απλώς αυτό που λέμε μια υπερχείληση από συναισθήματα στον εγκέφαλό του, δεν καταλαβαίνει. Αν όμως του πούμε κάτι να ξεχαστεί, του πούμε, α, δες τι ωραίο αυτό το... εκεί θα ξεχαστεί. Έτσι είναι ο εγκέφαλος, μπορεί να ξεχαστεί και εμείς, ας πούμε, δεν πεινάμε, μπορούμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Μπορεί να πάρουμε τηλέφωνο σε μια φίλη μας να μιλήσουμε, αντί να φάμε. Μπορεί να πούμε, θα δω τα email μου, ας απαντήσω στα email μου ή στα μηνύματα, στο Messenger. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας μέχρι η παρόρμηση για φαγητό να συρρυκνωθεί. Είναι όπως είπαμε προηγουμένως και για τον εγκέφαλο, επειδή η παρόρμηση αυτή δεν έχει μάθει να ελέγχεται όταν υπάρχουν δυσλειτουργικές δομές στον εγκέφαλο, είναι σημαντικό να ξαναεκπαιδεύσω το μυαλό μου, να μην ανταποκρίνεται κάθε φορά σε αυτή την παρόρμηση που νιώθω. Να του μάθω δηλαδή μια νέα διαδρομή. Και πώς μπορώ να νιώσω και ευτυχία μέσα από τη διατροφή? Μπορώ. Αν μπορεί να νομίζω ότι τρώγοντας ζάχαρη, υδατάνθρακες, νιώθω καλύτερα, αυτό που σας είπα, ανεβαίνει η διάθεσή μου παροδικά, αλλά ταυτόχρονα όμως πέφτει μετά και θέλω συνέχεια να τρώω. Υπάρχουν όμως κάποιες τροφές οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τη σερωτονίνη, βλέπετε εδώ, μπανάνες, καρύδια, λαχανικά, αμύγδαλα, και μπορούν να με κάνουν να νιώθω πιο χαρούμενη. Η σημασία της σερωτονίνης είναι πολύ μεγάλη, γιατί η χαρά γεννιέται στον εγκέφαλό μας, επειδή υπάρχουν οι κατάλληλοι νευροδιαβιβαστές. Η αποτελεσματικότητα, η ποσότητα και η ποιότητα των νευροδιαβιβαστών μας εξαρτάται από τον τρόπο που τρεφόμαστε. Δηλαδή, μια υγιής εντερική χλωρίδα είναι απαραίτητη για να νιώθουμε καλά. Για να νιώθουμε χαρά στη ζωή μας, χρειαζόμαστε και υγιή έντερα. Το 90% της παραγωγής της ουσίας αυτής του εγκεφάλου, της σερωτονίνης δηλαδή, παράγεται στο έντερο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να κρατάω και το έντερό μου σε καλή κατάσταση. Οι επιστήμονες μας εξηγούν πως μια ομάδα από 20 βακτήρια του εντέρου παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή της σερωτονίνης. Όσο περισσότερη σερωτονίνη έχουμε, τόσο πιο χαρούμενοι νιώθουμε. Και όσο περισσότερο χαρούμενοι νιώθουμε, τόσο περισσότερο σερωτονίνη παράγουμε. Και τότε νιώθουμε και πιο ήρεμοι, χαρούμενοι, αισιόδοξοι, κοινωνικοί. Και πώς συνδέεται η σερωτονίνη με τη διατροφή? Αυτό που σας είπα, για να έχουμε υγιή έντερα, πρέπει η διατροφή μας να συμπεριλαμβάνει φυσικά τρόφιμα, όπως φρέσκα λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, όσπρια. Όσο πιο επεξεργασμένα είναι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, τόσο είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα στο έντερό μας. Όταν τρώμε μόνο επεξεργασμένες τροφές, μπορεί να οδηγηθούμε σε διαφοροποίηση του σωματικού βάρους, να πάρουμε κιλά, και της ψυχικής μας διάθεσης, καθώς μπορεί να μην λαμβάνουμε επαρκή ποσότητα βιταμινών, που επίσης είναι πολύ σημαντικές και για τη διάθεση. Όπως ξέρετε, η βιταμίνη B, η βιταμίνη D, το μαγνήσιο, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για μια βελτιωμένη διάθεση. Συχνά νιώθουμε κουρασμένοι, το σώμα μας πονάει, δεν έχουμε καλή διάθεση και φυσικά εξακολουθούμε εμείς να τρώμε επεξεργασμένες τροφές. Είναι δύσκολο να αντισταθούμε στα γλυκά, αυτό το νόστιμο γλυκό, έτσι με γεύση πραλίνα, καραμέλα. Άμα το βάλω στο στόμα μου, νιώθω ότι θα λιώσει λίγο και θα παραδοθώ σε αυτή την απόλαυση. Και το σώμα μου ξέρει, γιατί το έχει νιώσει πολλές φορές, υποδέχεται εκείνη την ώρα τη ζάχαρη. Η κατεργασμένη ζάχαρη τρέχει μέσα στο αίμα μας, αυτό αυξάνει τη γλυκόζη, αμέσως το σώμα μας εκρίνει την ινσουλίνη για να επαναφέρει τη γλυκόζη στα προηγούμενα επίπεδα. Και είμαστε στα πρόθυρα υπογλυκαιμίας. Όμως, είμαστε στα πρόθυρα υπογλυκαιμίας και γι' αυτό θα φάμε άλλο ένα μικρό γλυκάκι και σε λίγο άλλο ένα μικρό γλυκάκι, αλλά να ξέρουμε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια αντίδραση στη ζάχαρη. Όταν κάποιος έχει μια ευαισθησία στην κατανάλωση, θα αντιδράσει στις διακυμάνσεις αυτές που προκαλεί στο σώμα του. Μπορεί να έχει νευρικότητα, το έχετε ακούσει κιόλας, ότι πολλές μαμάδες δεν δίνουν στα παιδιά τους ζάχαρη, σοκολάτες, γιατί λένε άστο, δεν θα κοιμάται το βράδυ. Συναισθηματική υπερδραστηριότητα, ένταση, επιθετικότητα και όλα αυτά μπορεί να εναλλάσσονται με διαστήματα κούρασης, να είμαστε βαργοί, να έχουμε έλλειψη κινητοποίησης και μελαγχολία. Εγώ να σας πω, όταν τρώω υδατάνθρακα, μετά δεν μπορώ να κουνηθώ. Αισθάνομαι ότι θέλω να πάω να καθίσω κάπου, να μην κάνω τίποτε. Η ζάχαρη λοιπόν, αντί αυτό που λέμε να μας δώσει χαρά, μας στερεί τη χαρά. Νιώθουμε απόλαυση όταν τρώμε ζάχαρη, αλλά η κατανάλωση της μας στερεί τη χαρά, γιατί μας μειώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και προκαλεί έντονες συναισθηματικές αυξομοιώσεις. Όταν νιώθουμε μελαγχολία, κούραση, σκεφτόμαστε να φάμε κάτι γλυκό, παρόλο που ξέρουμε πως δεν θα μας κάνει καλό, το σώμα μας αναζητά γλυκά, μακαρόνια, πατατάκια, ψωμί, αλλά όταν τρώμε τέτοιες τροφές, το σώμα μας αρχίζει και παράγει σερωτονίνη και ντοπαμίνη μεν, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και οι αυξομοιώσεις της ινσουλίνης. Η διατροφή λοιπόν και η φυσική κατάσταση επηρεάζουν την ισορροπία του νευρικού και του ενδοκρινικού μας συστήματος και παίζουν σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική και πνευματική και σωματική μας δύναμη. Όλα είναι πια αλληλένδετα. Η ψυχή και το σώμα είναι συνδεδεμένα. Το τι τρώω με επηρεάζει στο πώς νιώθω. Επίσης, το πώς νιώθω με επηρεάζει και στο πώς τρώω. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι το ένα ανεξάρτητο από το άλλο. Η διατροφή, πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να νιώθει καλύτερα. Με τα αντιοξειδωτικά ή αυτό που λέμε τη δίαιτα του ουράνιου τόξου, φρούτα και λαχανικά με ζωηρά χρώματα, κόκκινα, πορτοκαλί, μοβ και κίτρινα όπως ρόδια, κόκκινες και κίτρινες πιπεριές, μύρτη, λαμούρα, γκότζι μπέρις, μέωρα, κεράσια, καρότα και γλυκοπατάτες. Οι συγκεκριμένες τροφές συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό, το αλτσχάιμερ, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και πάρα πολλά άλλα. Τα αντιοξειδωτικά τι κάνουν, απομακρύνουν τις τοξίνες από το σώμα, εξουδετερώνοντας τις βλαβερές επιδράσεις της διαδικασίας της οξείδωσης σε κάθε ιστό του σώματος. Το οξειδωτικό στρες εμφανίζεται όταν η παραγωγή βλαβερών ελεύθερων ριζών είναι υπερβολικά μεγάλη για το αμυντικό σύστημα του σώματος. Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται όταν τρώμε χαμηλής ποιότητας επεξεργασμένες τροφές με χημικά πρόσθετα και μπορούν επίσης να σχηματιστούν λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων
όπως η ατμοσφαιρική ρήπανση, η υπερβολική έκθεση στο φως του ήλιου, οι κοπιώδεις ασκήσεις, η ακτίνη ισχύ, το κάπνισμα και το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για διατροφή, δεν μιλάμε για δίαιτα, δηλαδή ένα μόνο περιορισμό θερμίδων. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα να έχουμε μια στάση αγάπης και συμπόνιας, ότι εντάξει, καταλαβαίνω πως έχω τα θέματα μου και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνο με την απόφαση του να αδυνατήσω. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει, όπως λένε και για τη διακοπή καπνίσματος. Απλά ξέρουμε από τις έρευνες ότι το 75% των ασθενών που χάνουν βάρος, δυστυχώς, το ξαναπαίρνουν πίσω και παίρνουν και πολύ περισσότερο βάρος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι το να κάνω μια δίαιτα και να χάσω κιλά. Είναι το πώς θα τα διατηρήσω. Γιατί αυτό απαιτεί μια διαφορετική στάση ζωής, μια διαφορετική στάση ως προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Η σωματική και η ψυχική υγεία λοιπόν αλληλεπιδρούν διαρκώς η μία με την άλλη. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, γιατί μας χαρίζει ένα πρακτικό μέσο διαχείρισης τόσο της κακής οργανικής κατάστασης όσο και της ψυχικής. Αν εγώ δεν είμαι καλά, δεν θρέφομαι καλά και το σώμα μου δεν θα είναι καλά. Όταν νιώθετε άσχημα ψυχολογικά, χρησιμοποιήστε και το σώμα σας για να αλλάξετε. Δηλαδή, κοιμηθείτε σωστά, φάτε σωστά και ισορροπημένα και επίσης κινηθείτε. Όταν κινείτε το σώμα, κινείτε και το μυαλό. Όταν κινείτε το μυαλό, νιώθω καλύτερα. Από την άλλη, όταν έχετε πεσμένη υγεία και αρρωσταίνετε συχνά ή ταλαιπωρήστε από ενοχλητικά συμπτώματα, προσπαθήστε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας και να υιοθετήσετε μια θετική στάση ζωής, ώστε να επηρεάσετε θετικά και το σώμα σας. Και όταν λέω θετική στάση ζωής, μην μπερδεύεστε, δεν εννοούμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε σε ένα ρόζι συννεφάκι, εννοούμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Όχι χειρότερα από ό,τι είναι. Δηλαδή, όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε περάσει διάφορα, έχουν γίνει πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι. Έτσι, αυτά δεν θα αλλάξουν, δεν μας χρησιμεύει όμως να τα σκεφτόμαστε συνέχεια με ένα χειρότερο τρόπο, δηλαδή να μπαίνουμε σε μια καταστροφολογία, αλλά ούτε όμως και να τα σκεφτόμαστε οριοποιημένα ότι εντάξει και θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Η πραγματικότητα το να τα σκεφτόμαστε όπως είναι μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα. Οι έρευνες που έγιναν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σπάσει το πόδι του, χειρουργήθηκαν από το γόνατο και μπήκαν μέσα σε δωμάτια με ασθενείς που ήταν αισιόδοξοι, είχαν καλύτερη και γρηγορότερη ανάρρωση από τους άλλους που τους βάλανε μαζί με απεσιόδοξους. Αυτοί άργησαν περισσότερο γιατί επηρεαζόμαστε και με τους ανθρώπους που κάνουμε παρέα. Αυτό που λέμε, δείξε μου το φίλο να σου πω ποιος είσαι. Εάν κάνουμε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πιο καταθλιπτικοί, επηρεαζόμαστε κι εμείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τους φίλους μας που δεν είναι καλά για να κάνουμε παρέα με αυτούς που είναι καλά, απλώς ότι το θέμα της διατροφής είναι ένα πολύπλοκο, δεν είναι θέμα απόφασης, αφορά μια εξατομικευμένη προσέγγιση, δηλαδή δεν φτάνουν απλά τα διατροφικά πλάνα, χρειάζεται ψυχοθεραπεία, χρειάζεται κίνηση και αλλαγή στάση ζωής και χρειάζεται επίσης αυτό να συνδεθούμε με τη ζωή, να αγαπήσουμε τη ζωή, να μην μας τραβάει δηλαδή αυτό που λέμε η ορμή προς την αυτοκαταστροφή, αλλά η ορμή προς την επιβίωση και μάλιστα στο να ζούμε και καλά. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ και αν θέλετε να κάποια ερώτηση. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, να κυβουργηθεί και να πάει να πει ένα λάθο που παίρνει αισιοδοξία. Όταν όμως το δωμάτιο σε βάζουμε, σε απομονώνουμε. Ναι, αυτό ήταν το πιο δύσκολο που περάσαμε, η απομόνωση. Μετά από 3 χρόνια γυρίζουν και λένε.
συγγνώμη, με τρίτη και λίγο έκανα να μην ξέρουμε το διαχειριστούμε, ναι. Γιατί ήταν τα πρώτα άτομα ναι, και φύγανε χωρίς να δώσουμε κάποια σωστή θεραπεία. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή να είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, ήταν το χειρότερο πράγμα. Είναι το χειρότερο πράγμα αυτό και στην. Στην καραντίνα. Αυτό που έγινε ήταν αυτό το ότι απομονωθήκαμε από τους δικούς μας ανθρώπους. Και οι άνθρωποι και μάλιστα αυτοί που ήταν μόνοι τους ήταν το πιο τραγικό απ' όλα. Γιατί είμαστε σαν όντα, είμαστε κατασκευασμένοι για να είμαστε σε αλληλεπίδραση με έναν άλλον άνθρωπο. Έχουμε τους κατοπτρικούς νευρώνες και μέσα από αυτούς μαθαίνουμε να μιλάμε. Μαθαίνουμε τα συναισθήματα, το μωράκι βλέποντας τη μαμά μέσα από τις εκφράσεις του προσώπου. Και αν εδώ τώρα σας έβαζα μια εικόνα με ένα χαμογελαστό μωρό, θα χαμογελούσατε όλοι. Γιατί βλέπουμε αυτό και ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, να κάνουμε αυτό το καθρέφτισμα αυτού που βλέπουμε. Βλέπουμε ένα φίλο μας που είναι στενοχωρημένο, παίρνουμε και εμείς, χωρίς να το θέλουμε, παίρνουμε και εμείς μια στενοχωρημένη έκφραση. Πάλι, όταν πας να βοηθήσεις κάποιο άτομο καταπληκτικό, πρέπει να έχεις πάρα πολύ γεμάτες μπαταρίες για να μπορείς να τα απεξέλθεις εσύ, γιατί φεύγοντας μπορείς να δώσεις ό,τι έχεις και μέσα σου να πιάσεις και μετά να αρχίσεις να προβληματίζεις εσύ. Ναι, γιατί όλοι την πατάμε επειδή πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλον, ενώ αυτό που χρειάζεται ο άλλος είναι απλά να είμαστε εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και εμείς αρχίζουμε και μιλάμε ναι. Και αγκιάζουμε. Ναι. Ότι αυτό και εκείνο και τώρα και τα άλλο. Δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται ένας φίλος μας είναι απλά να είμαστε εκεί. Ναι. Τις συμβουλές, εντάξει, δεν είναι. Αν ήταν αυτό που λέει, συμβουλές, αν λειτουργούσε έτσι με τη συμβουλή να λύναμε τα προβλήματά μας, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τόσο καιρό ψυχοθεραπείες. Έρχονται οι άνθρωποι και έρχονται ξανά. Αυτό που λένε, θα γράφαμε ένα χαρτί στην πρώτη συνεδρία. Εσύ πρέπει να βάζεις όρια, να λες όχι, να κάνεις εκείνο, να πάρ' το χαρτί και τελειώσαμε. Ωραία, όρια, πράξη. Ναι, τελειώσαμε, ωραία. Ξέρεις τι να κάνεις, ωραία, τώρα μπορείς να τα κάνεις. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όμως. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχω μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να μάθω να λέω όχι. Αυτό που είναι, ας πούμε, και ένα θέμα που θα συζητήσουμε σε μια άλλη διάλεξη. Πώς θα πω όχι εγώ τώρα σε μια φίλη μου ή στο παιδί μου, όχι, που μου ζητάει διάφορα πράγματα. Πώς το κάνω αυτό. Δυσκολευόμαστε να βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Να βάζουμε όρια στους άλλους. Και στον εαυτό μας όμως. Και στον εαυτό μας όσον αφορά εδώ τη διατροφή. Δηλαδή που είναι το όριο του να μην μπαίνω σε αυτή την παρορμητικότητα. Του να μπορέσω να ξαναεκπαιδεύσω τον εαυτό μου σε μια πιο υγιή συμπεριφορά. Αλλά θα σας πω, επειδή το φαγητό λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός αυτορύθμισης του άγχους, δεν μπορώ να το εγκαταλείψω αν δεν λύσω κάποια θέματα μέσα μου. Δεν μπορώ να έχω άγχος και χρόνια ολόκληρα έμαθα εγώ να τρώω, να καταφεύγω εκεί και μετά μια μέρα να μην το πάρουν αυτό, εγώ τι θα κάνω. Και πώς μπορούμε να αντισταθούμε όταν έχει 15 εκπομπές με μαγειρική. Δεν θα τις βλέπουμε. Δεν θα τις βλέπουμε. Αυτό είναι και οδηγία. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ιατρείο και λέμε θες να χάσεις βάρος, θα πεις και στους δικούς σου εκεί, το σπίτι θα διάσει από αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις μέσα τέτοια. Δεν είναι εύκολο. Να τα έχεις μπροστά και να κάνεις ασκήσεις θάρρος ότι δεν θα το φάω. Είναι πιο εύκολο να μην το φας εφόσον δεν το έχεις.